Ωραία, σε ακούω για την ταινία. Κάτσε να δεις ποια ταινία. Θα μου πεις για την ταινία. Αλλά εγώ θα σου πω για την Σαρλίζ Θερόν που παίζει την ταινία. Για την ταινία βγαίνει στη Μεγάλη Πέμπτη, αλλά εμείς στη Μεγάλη Πέμπτη δεν έχουμε εκπομπή. Άρα λοιπόν, βάζουμε τη Σαρλίζ Θερόν από τώρα για να τη χορτάσετε και για να μιλήσουμε σιγά σιγά για την ταινία που έρχεται. Η ταινία, την οποία σας έχω ήδη αναφέρει, η καινούργια της λέγεται «Κυνηγός, η μάχη του χειμώνα». Θυμίζω πως είναι η πειραγμένη Χιονάτη που είχαμε ξαναδεί πριν από 2 χρόνια νομίζω, με την Kristen Stewart, η οποία δεν υπάρχει στο καινούργιο φιλμ. Και η ταινία είναι, ας πούμε, το πριν και λίγο το μετά από αυτή την ιστορία χρονικά που έχουμε δει. Η Σαρλίζ Θερόν εξακολουθεί να υποδύεται την πάρα πολύ κακιά και παντοδύναμη μάγισσα Ραβένα, η οποία έχει τα ψυχολογικά της, όπως έχει και η αδερφή της που υποδύεται, η Emily Blunt, τα ψυχολογικά της, γιατί χάνει ένα παιδί από έναν άντρα που αγάπησε, αλλά ποιος ξέρει πόσο δόλια τον έχασε, δεν λέω παραπάνω. Και έτσι έχουμε 2 όμορφες αδελφές με 2 διαφορετικά βασίλεια, γιατί καθεμία ακολουθεί το δρόμο της. Και στη μέση έχουμε τον κυνηγό, τον Chris Hemsworth, τον κακομοίρη, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει αυτές τις 2 και την Jessica Chastain, η οποία έχει ανατραφεί μαζί τους σε ένα πάρα πολύ σκληρό περιβάλλον. Και χάνουν τον ερωτά τους, αλλά θα τον ξαναβρουν στη συνέχεια. Οι Σαρλίζ Θερόν, λοιπόν, μαζί με την Emily Blunt, μας μιλούν για πολλά και διάφορα. Το επίκεντρο είναι αναγκαστικά η Σαρλίζ Θερόν, που νομίζω ότι είναι και στα καλύτερά της, στις φούργες της. Και ως φουριόζα που πήρε τα βραβεία. Ναι, 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 το δείξε στο χέρι, με τρέλανε. Ναι, γιατί ξέρει. Ξέρει ότι είναι στα καλύτερά της. Κάπου διάβασα επίσης ότι θα εμφανιστεί μαζί με άλλους που θα εμφανιστούν για λίγο, τώρα για πολύ δεν ξέρουμε, στο επόμενο Fast and Furious. Δεν το είχα διαβάσει. Ναι, εγώ το διάβασα. Φαντάζομαι ότι θα κάνουν και λίγο λογοπαίγνιο με το Φουριόζα και το Φιούρις, δηλαδή δεν ξέρω πώς. Λογοπαίγνιο κάνετε κι εσείς, σου λέει δεν το έχω διαβάσει και απαντάς εσύ, ναι, εγώ το διάβασα. Τρελανέ μας ότι περιμένεις να το έχει, να το ξέρει ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης διαβάζει πάρα πολλά πράγματα για πάρα πολύ κόσμο και θα πέσουν στο μάτι του πληροφορίες που εμένα θα μου διαφύγουν, γιατί είμαι λίγο χαμένος στη μετάφραση εγώ μερικές φορές. Ναι, αυτό που σου λέω. Σου λέω τρομερά πράγματα. Η Σαρλίζ Θερόν, λοιπόν, όταν την ρώτησα και στην άλλη συνέντευξη που είχαμε για το γραπτό, για το πώς, ας πούμε, πλάσαρε τον εαυτό της μετά από μια πολύ μεγάλη αποτυχία που είχε. Ποια ήταν αυτή? Στον τομέα της περιπέτειας, της επιστημονικής φαντασίας και της δράσης, που λεγόταν Ion Flux, που δεν το θυμάται κανένας. Ion Flux! Ούτε εσύ δεν πρέπει να μας το έχεις πει αυτό. Και να το είχα πει τότε, αλλά ήταν λίγο περαστικό γιατί δεν έπιασε καθόλου αυτή η ταινία. Και υποτίθεται ότι με το Monster προσπάθησε να δώσει το στίγμα ότι είμαι εδώ και για ταινίες που ενδεχομένως είναι για παιδιά, για εμπορικές κλπ. Και δεν τα κατάφερε και λέει, πώς ακριβώς εννοείται αν συνήλθα και μου το είπε, διότι εκτός των άλλων είχε τραυματιστεί και στον Αθιένα αρκετά σοβαρά. Εσύ ποτέ ήξερες όλα αυτά. Το έχω διαβάσει αυτό, το έχω διαβάσει και σε συνεντεύξεις της. Κάθεσαι και διαβάζεις και για τον Αθιένα, τι. Αφού είναι ένα ατύχημα που πολύ σπάνια συμβαίνει σε γυναίκες αυτά. Νομίζω ότι επειδή αφορά τη Σαρλίζ Θερόν που 20 χρόνια πριν μας είπες δεν έχω δει πιο λαμπερό πλάσμα. Στην ταινία με το γορίλα, το Mighty Joe Young, αυτή την ταινιούλα, ας πούμε, μεγάλου προϋπολογισμού, αλλά που δεν ήταν τίποτα σπουδαίο, που ξεχώριζε όμως τόσο πολύ. Ως βέρκος της. Για πες μου. Ξεχώριζε ως βέρκος της πάνω απ' όλα, ναι. Πάνω απ' όλα. Είπε ότι... Δεν μου λες, τώρα σε αρέσει πιο πολύ από ότι τότε που την είχες δει, ναι. Είχες έρθει πίσω ζαλισμένος ότι τι εκθαμβωτικό κορίτσι είναι αυτό, είναι σαν να βλέπεις ένα κορίτσι γεμάτο χρυσόσκονη. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο η χρυσόσκονη. Σου είχα πει ότι εκτός των άλλων έχει πολύ μεγάλη εκφραστικότητα, έχει πλάκα και όταν μιλάει σοβαρά, μιλάει σοβαρά. Δηλαδή, επίσης λέει πράγματα εκεί που νομίζεις ότι δεν θα σου πει και πολλά. Λέει, ας πούμε, με έχουν πει πολλά. Να με πείτε bitch μπορείτε, αχάριστε όμως ποτέ. Έρχομαι από μια χώρα, προέρχομαι από μια χώρα, την Νότια Αφρική, όπου μπλαζέ δεν είναι κανείς. Yeah. Απαγορεύεται. Και είμαι η πρώτη που θα δείξω την ευγνωμοσύνη μου σε αυτούς που με βοήθησαν. Μου είπε λοιπόν το πώς τα καταφέρατε να συνέλθετε στην ερώτηση. Μου λέει, αυτό που κατάλαβα είναι ότι νερό από την πέτρα δεν θα βγάλεις. Αν ο ρόλος δεν υπάρχει στο σενάριο, ό,τι και να ελπίζεις εσύ μετά ότι θα διορθωθεί. Στο μοντάζ, λίγο στην καλή θέληση, στην προσπάθεια του σκηνοθέτη, δεν πρόκειται να διορθωθεί. Άρα το λάθος της ήταν ότι επένδυσε σε ένα σενάριο ταινίας που δεν είχε τίποτα να δώσει παραπάνω. Εδώ όμως το πιστεύει, πιστεύει στη γυναικεία παρουσία, είναι σίγουρη ότι υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση στο Hollywood, ότι επί χρόνια το Hollywood πιστεύει ότι οι γυναίκες δεν βλέπουν μεγάλες ταινίες, έχει χάσει δισεκατομμύρια το Hollywood από αυτό το λάθος. Και ότι οι περισσότερες γυναίκες που έρχονται τη ρωτάνε για τις περιπέτειες και βλέπουν αυτοί και οι φίλες της συνέχεια ταινίες δράσης. Βεβαίως, ναι.
Η Σαλίς Θερόν με την Έμιλι Μπλάντ λοιπόν μας μιλούν αποκλειστικά στην κάμερα του Αλφα. Αποκλειστικά? Ναι, είναι αποκλειστικό. Δηλαδή δεν θα έχει άλλο συνέντευξη? Φοβάμαι πως όχι, που λένε και οι άλλοι. Φοβάμαι πως όχι. Είναι οι δύο κοπέλες μας για σήμερα. Ωραία, για να δεις. Κυνηγός. We have much to do, little sister. So nice to see you, ladies. Last time I saw you was in Cannes, and you were Furiosa, Sicario. You're both playing warriors and fighters, and now you're Huntsman, playing Pretty and Mean, the sisters. Those movies were rehearsal. Yeah, for this. Yeah. I had to play an FBI agent to fully understand Freya, to completely. Yeah. Has it ever occurred to you to stand in front of a mirror and ask the question? Who's the fairest? Oh, my God. Well. I would rather drink poison. Can you imagine if that's what we did? Don't look at me like that is what I do. You kind of went, like, you know what you do. It's just that my trailer was really close to yours. That's true. And I could hear I really project it as well. And then looking at them, like, I was like, oh no. She's doing it again. Emily's doing the mirror thing again in her trailer. Who is the fairest? Tell me! Tell me! No! Who is the fairest of them all? You are my queen, but not for long. It's a nice play of words. What is fair? And it's not only pretty, it's something deeper, something more, I guess. Well, it's really what the beauty means. The beauty means power, and mm-hmm. that's really what it's about. So it's the currency. That's how you have to look at it. It's not that Ravenna only wants to be beautiful. She needs to be beautiful in order to be powerful. But that's ultimately the goal. And so the beauty just really becomes the currency to buy the thing that she really wants, which is ultimate power. Is it a sweet revenge for two beautiful women to be the lead actresses in a world which was supposed to be, like, dominated by men? Yeah, I do feel things are moving forward, but the conversation is not, you know, it should never grind to a halt. I think that there's more to be done to make these roles for women and these films for women, because that people want to see them, you know. I think there's a huge misconception that women don't like big movies. They don't yeah. like big adventure movies or action yeah. movies. And I think it's a huge misconception. I think they love them just as much, if not more, than guys. Oh. And I think that's where the marketing around a lot of these movies and also the financing behind how it's cast has been very misplaced. Mm. But I think we always kind of start, like, I mean, you can look back at any kind of decade and see The Witches of Eastwick. Like, there's always like a period in a decade where these kind of like really great powerhouse female performances would kind of shine out. And I think the 70s was a great time for that. And then we just kind of slow down and it stops. It's a weird thing. It's like somehow we don't see it all the way through. And then when we do it again, audiences respond to it and everybody goes, well, why are we doing this? Like, we should do more of this because people are responding to this. Men have forgotten what it means to be afraid. We will bring fear. Good choice. What was your favorite fairy tale when you were growing up? I didn't really like fairy tales growing up because I found them so frightening. Because they are cautionary tales for kids, and you know, there's a darkness there that I think I was like faint of heart as a child that I did not respond very well to. The British princess. The British princess. Scared of everything. I was scared of Father Christmas when I was a kid, so I wasn't exactly a good candidate for a fairy tale. I didn't grow up with them. I was raised in South Africa. My parents told me a lot of African mythology, and that was kind of like what you know, read in school and things like that. And I'm probably generalizing. There's probably a bunch of South Africans watching this going, I read fairy tales. So like, I shouldn't why were you do just that. Reading mythology? Yeah. But I really kind of discovered them later in my life, and I'm really discovering them now with a 4-year-old. Good. Thank you very much. Thank you. Thanks. Hello, Huntsman. I've missed you.
Έρχεται λοιπόν Μεγάλη Πέμπτη στις ελληνικές αίθουσες, όπως έρχεται και σε εμάς. Να τρέιλερ όμως κάνει να δούμε λίγο. Ξέρω, δεν έρχεται ακόμα, αλλά μια και το είπαμε το θεματάκι. Επειδή έχουμε και άλλα. Ναι, αλλά επειδή το είπαμε το θέμα, να μην ξέρουν λίγο οι άνθρωποι. Το είδανε, είδαν τη συνέντευξη. Να μην δουν. Θα μ' αρέσει, και ας μείνεις εσύ εδώ να μας το πεις. Μήπως κλείσουμε μια ταινιούλα και πάμε. Βεβαίως, να το δούμε. Δώσε μας λίγο τρέιλερ, γιατί έχει ενδιαφέρον να ξέρουμε. Τόσα λόγια είπαμε για αυτήν την ταινία. Mirror, mirror, on the wall, who is the most powerful of them all? If it's a fairy tale you're hoping for, prepare yourself for so much more. You will train, you will harden. You will become my huntsman. The mirror's power is the ultimate prize in a war fought by two mighty sides. Whoever gets the mirror will be unstoppable. Prepare in love. Defy a wicked queen with twice the power this world has ever seen. Καλή είναι η ταινία. Βέβαια, καλή είναι. Βέβαια. Στον τομέα της φαντασίας δηλαδή και ψάχνοντας να βρει ένα κοινό που είναι και παιδιά και λίγο μεγαλύτεροι, το πάει καλά. Και είναι, έχει την έμφαση στα ειδικά εφέ, λίγο στο θέαμα και στην εντύπωση, αλλά δεν ξεχνάει τους χαρακτήρες. Παλεύει με αυτούς για να τους δώσει καινούριο νόημα, καινούρια διάσταση και να μην τους αφήσει έτσι στην νοσταλγία των παλιών παραμυθιών. Δεν είναι κάτι παλιό με λίγες πινελιές. Προσπαθούν να το κάνουν ένα καινούριο πράγμα. Που σου λέει ότι δεν είναι όλα οι εκδικητές, δεν είναι όλοι οι περίρωες. Υπάρχουν και παραμυθένιοι ήρωες, αλλά που είναι λίγο πιο κακοί από τους παλιούς κακούς, πιο μάγισσες. Και έχουν ψυχολογικό υπόβαθρο. Δηλαδή, σου λέει ότι αυτές οι κυρίες δεν είναι κακές επειδή γεννήθηκαν κακές. Κάτι τους έχει συμβεί. Η μία έχει περισσότερο πρόβλημα με την αγάπη, την οποία αισθάνεται ότι δεν έλαβε, γι' αυτό μεγαλώνει παιδιά άκαρδα. Θέλει ξεγυμνωμένα από τον έρωτα και το πλησίασμα και την τρυφερότητα. Και η άλλη έχει θέμα με την εξουσία. Γι' αυτό και συνέχεια θέλει να παίρνει, να συλλέγει βασίλεια. Και έχει καταπληκτικό σβέρκο. Εγώ να το λέμε, λαμπερό.